δυστυχώς πραγματικά έχετε δίκιο. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ανάγκες στους συμπολίτες μας. Ο Δήμος προσπαθεί από τη μεριά του να είναι καθημερινά δίπλα τους, να σταθεί μαζί τους, να μπορέσει όσο μπορεί οικονομικά αλλά και φυσικά να απαλύνει αυτό το πόνο και τις δυσκολίες τους. Να πούμε ότι συμμετέχοντας σε προγράμματα τόσο ευρωπαϊκά, τότε ΕΒΑ διανομής τροφίμων, όσο τώρα και με την ένταξή μας στο ΚΕΑ, στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τόσο με το παντοπολείο όσο και με τις άλλες δομές που έχουμε, δηλαδή το συσίτιο και το δημοτικό ιατρείο και φαρμακείο, προσπαθούμε καθημερινά να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους έχουν ανάγκη και να τους βγάλουμε από τη δύσκολη θέση της οικονομικής κρίσης που διανύουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Το δημοτικό ιατρείο και φαρμακείο είναι δύο δομές οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Να πω ότι οι τελευταίοι μήνες του 2016, με τη συνειδητοποίηση των νέων προγραμμάτων της κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή με την εύκολη πρόσβαση όλων των πολιτών με μόνο το άμκα τους στα δημόσια νοσοκομεία, είναι σε πτωτική τάση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και το 2017 το ίδιο θα συμβεί, δηλαδή θα μπορούν οι πολίτες να προσφεύγουν στο νοσοκομείο της πόλης μας για τις καθημερινές τους ανάγκες, όλο και περισσότεροι, οπότε θα μειωθεί ο αριθμός αυτός. Παρόλα αυτά όμως, ναι, το δημοτικό φαρμακείο και ιατρείο έχει στελεχωμένο επιστημονικό προσωπικό. Να πούμε ότι υπάρχει γιατρός καθημερινά στο δημοτικό ιατρείο. Το φαρμακείο, το δημοτικό, είναι υπό την αιγίδα και υπό την επιτήρηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Μας βοηθάνε πάρα πολύ και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό οι φαρμακοποιοί της πόλης μας. Υπάρχει. Σήμερα συζητήσαμε στη Διεύθυνση Πρόνοιας και ενημερώσαμε το Δήμαρχο ότι κατά πάσα πιθανότητα στο αμέσως επόμενο διάστημα τα άτομα που θα συστήνονται καθημερινά στο συσίτιο θα φτάσουν τα 78. Οι αιτήσεις συνεχίζονται βέβαια να γίνονται και θα δούμε και το επόμενο διάστημα τι θα κάνουμε. Τα παιδιά των δημοτικών σχολείων είναι σε καθημερινή βάση γύρω στα 490 με 500 παιδιά, με έναν τρόπο που κοιτάμε να μην είναι προκλητικός, σε συνεννόηση με τους διδασκάλους.